Ανοίγουμε παράθυρο στην υγεία. Θα πάμε στη Λεμεσό, θα επιστρέψουμε μάλλον στη Λεμεσό. Εκεί στον Δημήτρη τον Πιτέλη, οικογενειακό γιατρό της Amy's Clinics Γεσί. Δημήτρη μου, καλή σου μέρα. Γιατρέ μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Ανδρέα. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε. Έτσι, μπράβο. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα όταν τα λέμε. Και σήμερα θα πούμε, θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Είναι μια ύπουλη κατάσταση που αν δεν προσεχθεί μπορεί να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους στην υγεία μας και βέβαια δεν είναι άλλος από το σαχαρόδι διαβήτη. Τι πρέπει να γνωρίζουμε, γιατρέ μου. Το ζάχαρο, Ανδρέα, όπως το λέει πολύ απλά ο κόσμος. Καταρχάς να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Ιγνατίου που με το μουστάκι του και με τα λόγια του φρόντισε για άλλη μια φορά. Μπράβο, μπράβο, όχι πραγματικά μπράβο, ειλικρινά. Να θυμίσει όπως ο Νοέμβριος είναι ένας μήνας αφύπνισης για εμάς τους άνδρες όσον αφορά τον προστάτη μας. Αυτό σαν εισαγωγή και πάμε στο ζάχαρο. Το ζάχαρο πριν λίγες μέρες ήταν και παγκόσμια ημέρα και αυτό σε μια προσπάθεια να συμβάλλει στην αφύπνιση του κόσμου, αλλά το ζάχαρο είναι ανάμεσά μας, σε κάθε οικογένεια σχεδόν, δεν χρειάζεται τίποτα που να μας το θυμίζει. Τώρα, τι είναι το ζάχαρο, Ανδρέα, να το πάρουμε πολύ, πολύ απλά, όσο πιο απλά γίνεται και με λίγα και κατανοητά λόγια όπως κάνουμε πάντα. Η τροφή μας φτάνει στο στομάχι μας, εκεί διασπάται σε διάφορα θρεπτικά συστατικά που πρέπει να μοιραστούν στα κύτταρα, προκειμένου αυτός ο υπέροχος οργανισμός, αυτό το θαύμα πραγματικά που ονομάζεται ανθρώπινος οργανισμός, να συνεχίσει να υπάρχει, να λειτουργεί και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Οι υδατάνθρακες, ένα κομμάτι από τις θρεπτικές ουσίες που λαμβάνουμε, θυμίζω πως είναι τα λίπη, οι πρωτεΐνες, τα μέταλλα, οι βιταμίνες, το νερό κλπ. Έτσι, οι υδατάνθρακες είναι αυτοί που θα μετατραπούν σε γλυκόζη, θα μπουν στο αίμα μας και η γλυκόζη είναι αυτή, είναι αυτή που θα δώσει ενέργεια στον οργανισμό, θα μπει μέσα σε κάθε κύτταρο με τη βοήθεια ενός κλειδιού. Το κλειδί αυτό έχει όνομα, λέγεται ινσουλίνη, παράγεται από το πάνκρεας και κυκλοφορεί και αυτή μέσα στο αίμα μας και είναι αυτή που θα βάλει την γλυκόζη, το ζάχαρο μέσα στο κύτταρο προκειμένου να έχει ενέργεια, προκειμένου να ζήσει και να επιτελέσει το έργο του, Ανδρέα. Τώρα, αυτό πώς ρυθμίζεται, γιατρέ, αυτό το πόσο θα μπει, τι ποσότητα θα μπει μέσα στο αίμα. Ο οργανισμός μας, το σώμα μας από μόνο του έχει θαυμάσιες, εξαιρετικές διαδικασίες αυτορύθμισης. Όταν θα φάμε, το πάνκρεας θα παράγει περισσότερο ινσουλίνη, θα την διοχετεύσει στο αίμα και η ινσουλίνη, όπως είπαμε, θα αποτελέσει το κλειδί προκειμένου το ζάχαρο να μπει στο κύτταρο μέσα. Έτσι τι γίνεται, όταν τρώμε το ζάχαρο ξαφνικά ανεβαίνει, χωρίς αυτό να σημαίνει πως είμαστε σαχαροδιαβητικοί, ότι έχουμε διαβήτη και στη συνέχεια με τη βοήθεια της ινσουλίνης μπαίνει στο κύτταρο και επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα. Υπάρχουν κάποια όρια, τα έχουμε βάλει κάπου εκεί στα 110, να λέμε μονάδες κλπ. Δεν αξίζει, είναι μέχρι τα 110, το ζάχαρο επανέρχεται λοιπόν εκεί που πρέπει και υπάρχει ένας μηχανισμός αυτορύθμισης. Όταν για κάποιο λόγο, Ανδρέα, η ινσουλίνη που παράγεται ή δεν παράγεται καθόλου, εκεί μιλάμε για σαχαρόδι διαβήτη τύπου 1. Είτε παράγεται σε μικρότερη ποσότητα, είτε, Ανδρέα, η ινσουλίνη που παράγεται δεν μπορεί πλέον, παρουσιάζει το ίδιο μας το σώμα μία αντίσταση, αν θέλεις, και δεν μπορεί να μπει με την ίδια ευκολία που έμπαινε πριν μέσα στο κύτταρο, να το ξεκλειδώσει και να βάλει τη γλυκόζη μέσα στο κύτταρο. Σε αυτή την περίπτωση γίνονται δύο πράγματα. Πρώτον, το ζάχαρο μένει στο αίμα μας, οπότε τότε μιλάμε για προδιαβήτη ή για διαβήτη, για σαχαρόδι διαβήτη. Δηλαδή και αυτή η παραμονή αυξημένων τιμών σαχάρου στο αίμα μας, ύπουλη όπως τη χαρακτήρισες, γιατί στην αρχή δεν δίνει συμπτώματα. Μέσω μακροπρόθεσμα θα δημιουργήσει διάφορες επιπλοκές, πολύ σημαντικές επιπλοκές στην υγεία μας. Και το δεύτερο που συμβαίνει είναι ότι πολύ απλά το κύτταρο, μην έχοντας ενέργεια, και δεν, όταν μιλάμε για το κύτταρο, μιλάμε για 3 εκατομμύρια κύτταρα που συνιστούν, σχηματίζουν όλον αυτόν τον οργανισμό, έτσι χωρίς να έχουν ενέργεια, ουσιαστικά υπολειτουργούν. Ό,τι αυτό σημαίνει πλέον ως κλινική εικόνα, στο τι θα εκδηλώσουμε. Έχει κληρονομικότητα ο διαβήτης, γιατρέ? Ανδρέα, έχει κληρονομικότητα. Ναι, αν κάποιος είχε σε όσο πιο μικρή ηλικία και τόσο πιο πιθανό σε μικρή ηλικία τον πατέρα ή τη μητέρα με σαχαρόδι διαβήτη, μάλλον κινδυνεύει λίγο περισσότερο από τους υπόλοιπους. Αλλά ας έχουμε στο μυαλό μας το εξής, ότι σε άλλα χρόνια ζήσαν οι παππούδες μας, σε άλλα χρόνια ζούμε εμείς, σε άλλα χρόνια ζουν τα παιδιά μας. Πράγμα που σημαίνει τι όσον αφορά τη διατροφή που παίζει καθοριστικό ρόλο στο σαχαρόδι διαβήτη, Ανδρέα.
Άλλες οι διατροφικές συνήθειες τότε, άλλες τώρα. Οι διατροφικές μας συνήθειες, οι δικές μας αλλά και των παιδιών μας πολύ περισσότερο, βαίνουν ταχύτατα προς το χειρότερο. Γι' αυτό και ο σαχαρώδης διαβήτης παρουσιάζεται και σε όλο και μικρότερες ηλικίες, αλλά και αυξάνεται, αριθμητικά αυξάνεται, ως παγκόσμια επιδημία και αυτός, με ταχύτατους ρυθμούς πολύ πιο μεγάλους από ό,τι αρχικά είχε υπολογιστεί. Έχεις δίκιο, γιατί είναι εκατομμύρια αυτοί που έχουν διαβήτη, σε σχέση με το παρελθόν είναι πολύ περισσότεροι. Πριν πάμε στη διατροφή, να σε ρωτήσω, επειδή συνήθως για τις περισσότερες ασθένειες λέμε ότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, όσο το εργαλείο του σώματος έτσι περνά τα χρόνια, παθαίνει τις ζημιές του, εμφανίζονται και διάφορες ασθένειες. Εδώ με το διαβήτη όμως υπάρχει ιδιαιτερότητα. Μπορεί να εμφανιστεί στη ζωή ένα παιδάκι, ένα βρέφος με διαβήτη, και μπορεί και ένας σε μεγάλη ηλικία επίσης να έχει διαβήτη. Αλλά δεν έχει ηλικία ο διαβήτης. Όχι, ο διαβήτης δεν έχει ηλικία, γι' αυτό και υπάρχουν δύο βασικοί τύποι, υπάρχουν περισσότεροι, υπάρχουν δύο βασικοί τύποι, είναι ο νεανικός ή τύπου 1 διαβήτης, όπως το λέμε, αναφέρθηκες σε μικρά παιδιά που μπορεί κυρίως στην εμφηβεία ή προεφηβεία να εμφανιστεί ξαφνικά, σαν κεραυνός ενεθρία, Ανδρέα, να παρουσιαστεί, και εκεί μιλάμε για την απόλυτη έλλειψη ινσουλίνης. Το πάνκρεας δεν παράγει καθόλου ινσουλίνη, οπότε αυτονόητο είναι ότι από εκεί και πέρα, προκειμένου το άτομο να συνεχίσει να έχει μια φυσιολογική ζωή, θα πρέπει εξωγενώς να λαμβάνει αυτή την ινσουλίνη που δεν παράγει το σώμα μας. Και αυτό είναι ένα 10% περίπου των περιπτώσεων, ίσως και λίγο μικρότερο. Στο 90 και ίσως λίγο περισσότερο της 100 των περιπτώσεων, Ανδρέα, μιλάμε για τον σαχαρώδη διαβήτη των ενηλίκων ή τύπου 2, όπου εκεί σαφώς όσο περνούν τα χρόνια αυξάνονται οι πιθανότητες να τον αποκτήσουμε, και έχει ο διαβήτης αυτός να κάνει ακριβώς με το γεγονός ότι άλλοι εξωγενείς παράγοντες, όπως τα περιττά κιλά, όπως άλλες συνυπάρχουσες παθολογικές καταστάσεις, όπως είναι η αυξημένη πίεση, η χοληστερίνη κλπ, αλλά και προδιαθέσεις και κακή διατροφή, έλλειψη άσκησης, όλα αυτά που είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητας ολωνών μας πλέον, Ανδρέα, έρχονται και τον ξυπνάνε σε εισαγωγικά. Μια προδιάθεση κοιμισμένη έρχεται ξαφνικά να ξυπνήσει και να δημιουργήσει ένα πρόβλημα που, επαναλαμβάνω, τον πρώτο καιρό δεν θα δώσει, και όταν μιλάω για πρώτο καιρό μιλάω για μερικά χρόνια, δεν θα δώσει καθόλου ενοχλήματα, ενώ αυτές οι αυξημένες τιμές σαχάρου θα συνεχίσουν να φθείρουν όλο αυτό το χρονικό διάστημα το σώμα μας, Ανδρέα. Και εδώ έρχεται το πολύ σημαντικό να ανακαλύψουμε ότι κάτι δεν πάει καλά όσο το δυνατόν νωρίτερα. Για την πρόληψη που είναι η διατροφή και η άθληση, η άσκηση, θα πούμε σε λίγο. Πες μου κάτι, χτυπάει στα πόδια ο διαβήτης, γιατρέ, στα άκρα? Ο διαβήτης, συνηθίζω να λέω, ο Ανδρέας, τους ασθενείς μου, ότι μπορεί να αφορά από τις τρίχες της κεφαλής, δεν κυριολεκτό, απλά μεταφορικά το λέω αυτό, από τις τρίχες της κεφαλής μας μέχρι τα νύχια των ποδιών μας. Παρουσιάζει μακροπρόθεσμα, ας μη φοβηθεί κάποιος που έχει λίγο ανεβασμένο ζάχαρο, μιλάμε για μετά από 10, 15, 20 χρόνια, μπορεί να παρουσιάσει επιπλοκές που αφορούν την καρδιά μας, τα αγγεία μας, τα νεφρά μας και τα πόδια μας, έρχομαι σε αυτό που ρώτησες, καθώς προκαλώντας περιφερική νευροπάθεια αλλά και αρτηριοπάθεια, δηλαδή πρόβλημα και στην κυκλοφορία αλλά και στην νεύρωση των ποδιών μας, μπορεί να φτάσει να δημιουργήσει το περίφημο πλέον διαβητικό πόδι, που από μόνο του αποτελεί ένα τεράστιο κεφάλαιο στο κομμάτι σαχαρώδης διαβήτης. Ναι. Τώρα πάμε να δούμε λίγο την θεραπεία. Η θεραπεία είναι χορήγηση ινσουλίνης και φαρμακευτική αγωγή. Θα ξεκινούσαμε, όπως λέγαμε και πριν μερικές εβδομάδες, πριν κάνα μήνα, για την αρτηριακή υπέρταση, Ανδρέα, ότι πρώτα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να στρώσουμε κάποια κακώς κείμενα της ζωής μας. Δηλαδή, αν έχουμε περιττά κιλά, να κόψουμε τα κιλά. Αν τρώμε πραγματικά πολύ άσχημα, να βελτιώσουμε τις διατροφικές μας συνήθειες. Αν δεν κινούμαστε καθόλου, να βάλουμε κίνηση στη ζωή μας. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν με υγιεινοδιαιτητικούς τρόπους, που θα τους κουβεντιάσει κανείς με τον προσωπικό του γιατρό ή τον διαβητολόγο,
νευρολόγο του, τον παθολόγο του. Έτσι, θα προσπαθήσουμε αρχικά να κρατήσουμε τις τιμές του σαχάρου χαμηλές, βοηθώντας εμείς ήδη το σώμα μας αλλά και την εν γέννη υγεία μας. Το δεύτερο βήμα, εφόσον δεν τα καταφέρουμε με τον τρόπο αυτό, είναι η χρήση χαπιών. Να το πω πολύ απλά, λαϊκά, ότι το χάπι τι κάνει, θα πάει στο πάνκρεας και θα το στραγγίσει κατά κάποιο τρόπο, θα το σκουντήσει, θα το βοηθήσει, θα το παροτρύνει να παράξει περισσότερη ινσουλίνη. Και όταν πλέον, Ανδρέα, όλα αυτά δεν θα είναι αρκετά, τότε θα προχωρήσουμε παράλληλα με τη χρήση χαπιών ή και χωρίς χάπια στο τέλος και στην χορήγηση ινσουλίνης. Μάλιστα. Και πάμε τώρα στη διατροφή, που είναι το α και το ω για πάρα πολλές ασθένειες. Η διατροφή, ο σύγχρονος άνθρωπος έμαθε να θρέφεται με αυτά τα πολύ γρήγορα φαγητά του ποδιού, με πάρα πολλές βλαβερές ουσίες, και βέβαια εδώ επηρεάζει και το διαβήτη μας. Ακριβώς. Όχι μόνο τον διαβήτη, αυτός ο κακός, λανθασμένος τρόπος, σύγχρονος τρόπος διατροφής μας, Ανδρέα, είναι η βάση για μια σειρά από παθολογικές καταστάσεις, όπως είναι η αυξημένη πίεση, οι αυξημένες τιμές λιπιδίων στο αίμα μας. Η ίδια η παχυσαρκία από μόνη της αποτελεί νόσο πλέον, αποτελεί αυτόνομο παράγοντα κινδύνου για την παρουσία στην συνέχεια καρδιαγγειακών προβλημάτων. Έτσι και ανάμεσα σε όλα αυτά και του σαχαρώδη διαβήτη, τον οποίο μπορεί να φέρει στη ζωή μας πολύ πιο γρήγορα και αυτός στη συνέχεια να κουβαλήσει όλες εκείνες τις επιπλοκές που μόνο καλό δεν κάνουν στην ποιότητα αλλά και ποσότητα ενδεχομένως. Αν δεν προσέξουμε, Ανδρέα, έτσι δεν θέλω να φοβίζουμε, αν δεν προσέξουμε, αν δεν είμαστε συνεπείς με την αντιμετώπιση της κατάστασης, αλλά και στην τόσο στην ποιότητα αλλά και στην ποσότητα της ζωής μας. Γενικότερα, αγαπητέ μου γιατρέ, πρέπει να προσέχουμε λιγάκι την υγεία μας, να κάνουμε την πρόληψή μας, εξετάσεις, τα καρδιακά μας, όλα αυτά, γιατί μηχανή είναι, μηχάνημα είναι. Ακριβώς όπως το είπες και εσύ, καθώς μεγαλώνουμε φθήρεται, και όσο και δεν χρειάζεται να περιμένουμε να μας χτυπήσει μια τυχαία μέτρηση σαχάρου, μια που σήμερα μιλάμε για τον διαβήτη, να μας χτυπήσει την πόρτα, να μας ανησυχήσει και να αρχίσουμε το τρέξιμο. Ας κάνουμε κάποια πράγματα από νωρίτερα εμείς. Ο σαχαρώδης διαβήτης, θυμίζω ότι εντάχει ότι μπορεί να χτυπήσει στα μάτια μας, στην καρδιά μας, στον εγκέφαλο, στα νεφρά μας, όπως έλεγα και προηγουμένως, στα πόδια μας, ακόμα και στη στοματική μας κοιλότητα, στα ούλα μας κλπ. Ανδρέα, καλά είναι να μην περιμένουμε να καταλάβουμε ότι έχουμε σαχαρώδη διαβήτη βιώνοντας μία από τις επιπλοκές. Αυτό σημαίνει πως αυτόν τον διαβήτη τον είχαμε 10, 15, 20 χρόνια, τον κουβαλήσαμε και δεν μπήκαμε στον κόπο να κάνουμε μία αιματολογική εξέταση, να μετρήσουμε ένα σάχαρο, μια γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη, να δούμε πού βρισκόμαστε και να δρομολογήσουμε αλλιώς τη ζωή μας από εκεί και πέρα. Μπαίνοντας στη σφραγίδα, η διάγνωση του σαχαρώδη διαβήτη δεν τελειώνει η ζωή μας, αρχίζει μια καινούργια ζωή που μπορεί να είναι και καλύτερη από την προηγούμενη, Ανδρέα. Γιατί κάποιοι νομίζουν πως αποκτώντας ζάχαρο ή όταν θα φτάσουν στην ώρα να χρειαστεί χορήγηση ινσουλίνης, ότι τέλειωσε η ζωή τους. Κάθε άλλο παρά έτσι είναι. Η ζωή συνεχίζεται, απλά πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με την ινσουλίνη. Λοιπόν, γιατρέ μου, μια χαρά τα λες. Μακάρι να ακούμε έτσι και να λαμβάνουμε υπόψη αυτά που λένε οι γιατροί. Σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Σου εύχομαι καλή συνέχεια εκεί στην Έιμη, στους φίλους μου καλούς. Και ραντεβού σε 15 μέρες. Ευχαριστώ, γιατρέ. Και εγώ σε όλη την καλή ομάδα εύχομαι τα καλύτερα, την καλημέρα μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, να δούμε την εξέλιξη των ερευνών.